Κύριε Ζέβα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece και σας ευχαριστώ επίσης για τη φιλοξενία εδώ στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ένας χρόνος, κλείσατε ένα χρόνο στη Δημαρχία Θεσσαλονίκης, μια δύσκολη πόλη, μεγάλη πόλη, η οποία μεγαλώνει και αποκτά και με όλο και ολοένα και περισσότερη σημασία για τη χώρα. Κάντε μου έναν πρώτο απολογισμό, ένα χρόνο στη Δημαρχία. Ήταν ένας πυκνός χρόνος, ο οποίος ξεκίνησε με καλούς ιονούς, αλλά με όλα τα προβλήματα που έφερνε από τη μια πλευρά η απλή αναλογική, η οποία έφερε πολλά βάρη όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά στα περισσότερα δημοτικά συμβούλια της χώρας μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί μια στιβαρή, μια ισχυρή διοίκηση, κάτι το οποίο έγινε. Και από την άλλη πλευρά είχαμε να κάνουμε με τα μικρά προβλήματα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που είχε μείνει πολύ πίσω στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Και από την άλλη πλευρά με τις μεγάλες υποδομές, οι οποίες και αυτές πρέπει να τρέξουν. Μιλάμε για το μετρό, μιλάμε για τον ΟΑΣΤ, μιλάμε για το αεροδρόμιο, το λιμάνι, την περιφερειακή. Όλα αυτά, είτε είναι είτε δεν είναι στην άμεση αρμοδιότητα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, είναι πράγματα που ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρέπει να τα επιβλέπει, να τα επισπεύει. Έτσι, παράλληλα με τα προβλήματα της καθημερινότητας με τα οποία ασχολούμαστε με πολύ ένταση, η καθαριότητα, το πράσινο, η οδοποιία, η πεζόδρομη, η κοινωνική πολιτική, είχαμε και το σχεδιασμό, την επίβλεψη, αν θέλετε, την πίεση, ούτως ώστε να τρέξουν και τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω. Την άλλη πλευρά, βέβαια, κάπου στη μέση αυτής της χρονιάς, προέκυψε και η πανδημία. Το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας εμφανίστηκε εδώ πέρα ακριβώς αυτό το κτίριο. Πιστεύω ότι όπως και η χώρα, έτσι και η πόλη, αντιμετώπισε το πρώτο κύμα με μεγάλη επιτυχία. Αγωνιζόμαστε τώρα με όλες αυτές τις δυσκολίες και για το δεύτερο κύμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα σας ρωτήσω μετά για τον κορονοϊό, αλλά πάμε στο θέμα το οποίο είναι φλέγον αυτές τις μέρες, για το οποίο ακούμε πολλά και δεν είναι άλλο από το θέμα του μετρό. Επειδή έχω φίλους στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνω τακτικά για λόγους δουλειάς, όχι όσο τακτικά θα ήθελα. Αυτό διορθώνεται. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μίλησα έτσι με φίλους και ανθρώπους εδώ πέρα. Βλέπω ένα διχασμό στους πολίτες της πόλης όσον αφορά το τι θα κάνουμε με τη Βενιζέλου, με τα αρχαία, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε τη θέση του Δήμου. Εγώ δεν θα ήθελα ούτε να ρωτήσω ούτε να μιλήσουμε για τεχνικά ζητήματα για τα οποία δεν έχουμε και τις γνώσεις σε τελική ανάλυση. Υπάρχουν οι απόψεις των αρχαιολόγων, των τεχνικών κτλ. Πρώτον, πείτε μου τη θέση του Δήμου γι' αυτό. Δεύτερον, αν θα καθυστερήσει, πώς θα καθυστερήσει και το βασικότερο που θέλει να μάθει και ο κόσμος, πότε θα έχουμε μετρό εδώ. Ξέρετε, υπήρχαν δύο ανέκδοτα μέχρι πρόσφατα στην πόλη μας. Το ένα είναι δεν θα πάρει ποτέ ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και το δεύτερο θα γίνει ποτέ το μετρό. Το πρώτο πλέον δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι και το δεύτερο πλέον δεν θα είναι ανέκδοτο. Το μετρό Θεσσαλονίκης, ίσως δεν γνωρίζετε, δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Έχω μια θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικής Μετρό παλιότερα. Έχω και σαν μηχανικός μια βαθιά γνώση του θέματος του μετρό. Το παρακολουθώ με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα θέματα. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτό το πρόβλημα. Εκείνο που μπορώ να σας πω για να μην κουράζω και με μεγάλη τεχνική ανάλυση, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το μετρό ξεκίνησε το 2006 με πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, με την βοήθεια πολλών ανθρώπων σε διαδοχικές κυβερνήσεις, σε διαδοχικές διοικήσεις, σχεδόν όλα έχουν λυθεί πλην ενός του σταθμού της Βενιζέλου. Αυτό είναι το τελευταίο αγκάθι το οποίο έχει μείνει. Η δικιά μου θέση και ως δημάρχου, αλλά και σταθερή, ως μηχανικού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αττικό Μετρό, ως αντιδημάρχου παλιότερα, ήταν αυτή την οποία έχω και σήμερα, σταθερή. Δηλαδή, απόσπαση, εξκαφή και επανατοποθέτηση. Αν αυτή η λύση είχε επιλεγεί το 2014 όταν είχε αποφασιστεί, δεν θα μιλούσαμε τώρα για σταθμό Βενιζέλου, δεν θα είχαμε κανένα άλλο πρόβλημα, θα λέγαμε ότι επίκειται η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Άρα, πιστεύω ότι τον Νοέμβριο, με τη συζήτησή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα κλείσει και τελική απόφαση, θα κλείσει αυτός ο κύκλος. Να κλείσουμε και με το τελευταίο πρόβλημα που είναι η διαχείριση των αρχαιοτήτων και όχι η κατασκευή του σταθμού. Ξέρετε, από εκεί πηγάζει όλο το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να έχουμε τον ορίζοντα της λειτουργίας του μετρό το 2023. Πιέζουν πάρα πολύ τα χρονοδιαγράμματα, αλλά πιστέψτε με, είμαι εδώ ως δήμαρχος της πόλης, ως μηχανικός, ως πολίτης της πόλης, που πιστεύει ότι το μετρό θα αλλάξει τη ζωή, την καθημερινότητα, την προοπτική της πόλης. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν
να βάλει φραγμούς στην λειτουργία του μετρό. Κάθε μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι για να λειτουργήσει το μετρό το συντομότερο δυνατό. Θέλω να πιστεύω το 2023 είναι ένα δύσκολο, αλλά ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, μια προοπτική για να λειτουργήσει το μετρό. Και εσείς. Θα είμαι μεγάλη χαρά μου να είμαι, αν όχι ο πρώτος, ένας από τους πρώτους πολίτες που θα μπουν μέσα και θα χρησιμοποιήσει αυτό το σύγχρονο μέσο μεταφοράς. Και εσείς ως μηχανικός που γνωρίζετε το θέμα για τη Βενιζέλου, τι θα θέλετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι κοιτάξτε, με τις αρχαιότητες μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η απόσπαση και επανατοποθέτηση, μήπως δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, επειδή υπάρχουν και αυτές τις απόψεις και τις ξέρετε. Κοιτάξτε, κανείς Θεσσαλονικιός, κανείς Έλληνας δεν αμφισβήτησε την αξία των αρχαιοτήτων. Κανείς δεν λέει ότι αυτά τα αρχεία θα τα πάρουμε και θα τα πετάξουμε ή θα τα καταστρέψουμε. Αναζητούμε την καλύτερη, τη βέλτιστη λύση, ούτως ώστε να έχουμε και τα αρχαία, να έχουμε και το μετρό. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, έχουν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης, δηλαδή με την ταχύτητα, με το κόστος, με την ασφάλεια. Όλα αυτά, αν τα συνυπολογίσουμε, καταλήγουμε σε αυτή τη λύση, η οποία εφαρμόστηκε 400 μέτρα εγκύτερα, πιο κοντά, δηλαδή στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Εκεί τα αρχαία αποσπάστηκαν, γίνεται ο σταθμός και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Δεν μπορώ να καταλάβω την ευαισθησία σε εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά πάνω σε αυτό το θέμα. Και να σας πω και ένα νούμερο. Μέχρι στιγμής στο μετρό Θεσσαλονίκης για τις αρχαιολογικές ανασκαφές, όχι για την ανάδειξή τους, για τις ανασκαφές, δαπανήθηκαν 134 εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο της Ακρόπολης τύχησε 107 εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο της Ακρόπολης, δηλαδή, από το 0 μέχρι να μπει ο πρώτος επισκέπτης. Καταλαβαίνετε ότι εδώ και πολλά χρόνια στις αρχαιολογικές ανασκαφές της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται δεν γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι μόνο για τα ίδια τα αρχαία, αλλά και για τη ζωή της πόλης και για την προοπτική της πόλης. Κορονοϊός. Πώς θα πάτε με τον κορονοϊό? Μου είπατε και στην αρχή ότι από εδώ, από αυτό το κτίριο, ξεκίνησε το πρόβλημα στη χώρα. Πώς θα πάτε? Εγώ, επειδή τώρα είμαι εδώ ένα διήμερο, βγήκα λίγο έξω, να σας πω την αλήθεια, το βράδυ και είδα πάρα πολύ κόσμο. Είδα συγκέντρωση κόσμου πάρα πολύ. Μετά τις 12 στην αρχή, αγορά είχε χτες το βράδυ 1500 άτομα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς το διαχειρίζεστε, θέλω να πω εδώ, τι κάνετε και αν εσείς πιστεύετε, δώστε μου μια άποψη, τη δικιά σας άποψη, ότι αυτό το μέτρο το να κλείνουμε τα μαγαζιά, πώς το βλέπετε, δηλαδή μπορεί να είναι αποτελεσματικό? Δεν μπορώ να μην κάνω μια μικρή αναδρομή. Ήταν εκείνη Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, δεν την ξεχάσω ποτέ. Ερχόμουν το πρωί στο γραφείο μου, άκουγα τις ειδήσεις ότι ο κορονοϊός βρίσκεται γύρω μας και έλεγα κάπου θα σκάσει, σε κάποιο δήμαρχο θα έρθει το πρώτο κρούσμα. Που να φανταζόμουν ότι λίγες ώρες μετά θα μου τηλεφωνούσε ο Βασίλης Κικίλιας για να μου πει: Δήμαρχε, καλώς τα δέχτηκες. Και ήταν το πρώτο κρούσμα. Τώρα βέβαια χαμογελάμε, αλλά εκείνες οι ώρες ήταν δύσκολες, όπως γενικότερα είναι δύσκολη η αντιμετώπιση μιας πανδημίας, ενός τέτοιου σοβαρού ιού. Κοιτάξτε, πέρασαν όλα αυτά τα στάδια. Η χώρα μας, το ξανάπαμε, η πόλη μας ανταποκρίθηκαν πολύ καλά. Και στην πρώτη φάση της πανδημίας, η Θεσσαλονίκη είχε πολύ καλά σκορ, δηλαδή είχε λίγα κρούσματα, είχε λίγους συμπολίτες μας που ταλαιπωρήθηκαν ή έχασαν τη ζωή στον κορονοϊό. Και σήμερα τα κρούσματα, μετά από ένα πικ που έγινε τον Αύγουστο, στην περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, τα κρούσματα φαίνονταν λίγα. Είμαι πολιτικός μηχανικός, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα κρίνει τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Σαφέστατα, πρώτα έρχεται η υγεία. Απ' την άλλη, βέβαια, μπορώ να σας πω, σαν δήμαρχος της πόλης, σαν πολίτης της πόλης, ότι υπάρχει μια απίστευτη κόπωση στον κόσμο. Υπάρχει μια κόπωση ψυχολογική, υπάρχει και μια κόπωση που έχει να κάνει με τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν προκύψει από την πανδημία αυτή. Θα πρέπει να βρίσκουμε πάντα τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία, στην υγεία, στη λειτουργία της αγοράς και στη διαχείριση του κόσμου που πραγματικά θέλει να χαίρεται τους εξωτερικούς χώρους. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εμείς στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα μιλάμε πολύ για τον μεγάλο περίπατο. Πέτυχε, δεν πέτυχε, πόσο κοστίσε, ποιος τα πλήρωσε, τι θα τα κάνουμε τώρα κτλ. Και τι θα γίνει. Είδα ότι και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε ξεκινήσει κάποιες συγκοινωνικές παρεμβάσεις. Είδα ότι έχετε κάνει ένα ποδηλατόδρομο στην Παραλιακή και είναι κι άλλο ένα στην Εγνατία. Στην Κωνσταντίνου Καραμάλη. Στην Κωνσταντίνου Καραμάλη, ναι, στην προέκταση. Καταρχάς,
Θέλω να πείτε πώς το πήρε ο κόσμος, γιατί έκλεισε μια λωρίδα στην παραλιακή. Βέβαια δεν μπαρκάρουν τώρα από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Έτσι, θέλω να πείτε πώς το πήρε ο κόσμος με το θέμα τους, με τον ποδηλατόδρομο. Τα συγκοινωνιακά μέτρα στις πόλεις μας είναι περίπλοκα, γιατί οι πόλεις μας έχουν χτιστεί σε άλλη φιλοσοφία και είναι πολύ δύσκολες οι συγκοινωνιακές παρεμβάσεις. Πείτε μου λοιπόν καταρχάς, πώς το πήρε ο κόσμος το θέμα των ποδηλατόδρομων. Δεύτερον, αν σκέφτεστε, αν υπάρχει στο πλάνο να γίνει και κάποια άλλη συγκοινωνιακή παρέμβαση. Ίσως γνωρίζετε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, όχι στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το αστικό συγκρότημα είναι το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό μακράν με περισσότερους δυσαρεστημένους Θεσσαλονικείς. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε όλοι μας πολύ βάρος. Σας μιλάω τώρα σαν τεχνικός και όχι μόνο σαν δήμαρχος της πόλης, ότι οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις είναι δύσκολα εγχειρήματα. Θέλουν και πολύ προετοιμασία, αλλά αν θέλετε θέλουν και ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο, ώστε να μπορέσει να τις αφομοιώσει ο κόσμος. Ξεκινώντας κάτι, μια παρέμβαση, ένα πεζόδρομο, ένα ποδηλατόδρομο, οποιαδήποτε τέτοια λύση, κάποιους ευχαριστεί, κάποιους δυσαρεστεί, μέχρι να μπούμε σε μια λογική αφομοίωσης από τον κόσμο, αλλά κυρίως λειτουργίας, γιατί όλα αυτά γίνονται για να είναι λειτουργικότερη η πόλη. Παλιότερα, ξέρετε, άμα δεν κάναμε δρόμους, δεν θα είχαμε αυτοκίνητα. Σήμερα δεν έχουμε ποδηλατοδρόμους, προφανώς δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερους ποδηλάτες, γιατί πολλοί με κατηγορούν, μα δεν βλέπουμε πολλά ποδήλατα στους ποδηλατόδρομους. Προφανώς κάποιος που έχει το ποδήλατο, ότι αν θέλει να αγοράσει ένα ποδήλατο, να χρησιμοποιήσει ένα ποδήλατο, χωρίς ποδηλατόδρομο δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις στις μεγάλες πόλεις. Έγινε ένα μεγάλο τέτοιο εγχείρημα στην πόλη της Αθήνας, στο Δήμο των Αθηναίων. Εμείς ήμασταν λίγο πιο συντηρητικοί και για ένα πολύ ουσιαστικό λόγο. Η Αθήνα έχει 6 μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει μετρό, έχει τρόλι, έχει τραμ, έχει λεωφορεία, έχει ηλεκτρικό. Εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο τον ΟΑΣΤ. Οι παρεμβάσεις, όπως εγώ τις σκέφτομαι, όπως πολλοί θα τις θέλαμε, θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους και τις άλλες μεταφορικές. Δηλαδή, έχουμε ένα λειτουργικό ΟΑΣΤ, ένα αξιόπιστο ΟΑΣΤ, να έχουμε το μετρό, ούτως ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα που ξέρετε πολλούς λένε: διώχνω το αυτοκίνητο. Πόσο μάλλον που ήρθε τώρα και ο κορονοϊός και λίγο πολύ μας δίνεται και η οδηγία, η υπόδειξη, μην μπαίνετε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εφόσον το μπορείτε, χρησιμοποιήστε τα μέσα τα ιδιωτικά. Άρα όλο αυτό έπρεπε να το παντρέψουμε. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έγινε μια πιλωτική, αν θέλετε, εφαρμογή αυτού, με βάση την δυνατότητα που μας έδωσε η κυβέρνηση, γιατί ξέρετε, υποκανονικές συνθήκες, για να μπορέσει να εφαρμόσει ένα ποδηλατόδρομο, ένα δρόμο ύπαιες κυκλοφορίας, ένα πεζόδρομο, μπορεί να περάσουν και χρόνια μέχρι να έρθουν οι εγκρίσεις. Εμείς το κάναμε με fast track διαδικασίες, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε ένα μήνα, δίνοντας το ποδηλατόδρομο στην παλιά παραλία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Υπήρχαν μελέτες γι' αυτό, δεν το κάναμε κουτουρού. Δεν βγήκε δηλαδή ο Δήμαρχος να πει: εδώ θα κάνετε ένα ποδηλατόδρομο. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια ωριμότητα, το προχωρήσαμε. Την παλιά παραλία νομίζω την κερδίσαμε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Υπάρχει περισσότερος χώρος και για τους πεζούς, υπάρχει και τους ποδηλάτες και ούτως ή άλλως οι δύο ελεύθερες λωρίδες υπάρχουν και τώρα. Δεν υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ακόμα και οι θαμώνες των καταστημάτων λένε, με βρίσκουν και αυτό. Μου λένε καθόμαστε και εκεί που ναι. Βλέπουμε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο ή τη μηχανή την παρκαρισμένη, βλέπουμε αυτό για το οποίο καθόμαστε, δηλαδή το θαλάσσιο μέτωπο και τον όλυμο απέναντι. Αυτό είναι μια επιτυχία αυτό, γιατί τώρα που ήρθα, ξέραμε μετά από καιρό στη Θεσσαλονίκη, το είδα και ομολογώ ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το εξομολογούμε σε εσάς και χωρίς ιδιαίτερη αστυνόμευση πλέον. Δηλαδή είναι κάτι γιατί το οποίο λειτουργεί από μόνο του, το οποίο είναι και το σημαντικό. Γιατί άμα είναι όλα αυτές τις βελτιώσεις να τις κάνεις με το βούρδουλα συνέχεια με την αστυνόμευση, δεν έχει και νόημα. Μα αν ένα αυτοκίνητο αν παρκάρει εκεί, έκλεισε ο δρόμος. Δεν γίνεται πια. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε ουσιαστικά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ένα δυσκολότερο επιχείρημα. Δυστυχώς εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε κι άλλο. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να γίνουν ποδηλατόδρομοι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, είναι μια επίπεδη πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία δεν δυσκολεύεται κανείς να έχει ένα ποδήλατο. Μέχρι ένα σημείο. Βέβαια, αλλά μπορεί να πάει κανείς από το δυτικό στο ανατολικό άκρο της πόλης, χωρίς βέβαια να ανέβει στην άνω πόλη. Δεν είναι όπως η Αθήνα που έχει λόφους, είναι πολύ πιο δύσκολο εκεί να αξιοποιήσει κάποιος το ποδήλατο. Πράγμα που σημαίνει ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να επενδύσουμε στο ποδήλατο. Παράλληλα, βέβαια, να επενδύσουμε και στις αστικές συγκοινωνίες, να επενδύσουμε σε πολύ καλύτερη ποιότητα ασφάλτου, κάτι το οποίο επίσης κάναμε, δηλαδή κάναμε πολλές ασφαλτοστρώσεις. Πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα του δαπέδου στους δρόμους και για τα αυτοκίνητα και για τα λεωφορεία και για τα ποδήλατα. Και επειδή γίνεται και μεγάλη φασαρία, ξέρετε, και για τα πασαλάκια, εγώ δεν είμαι
κατά αυτής της εφαρμογής, ότι πρέπει να υπάρχουν πασαλάκια. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια έτσι, πολύ μεγάλη εφαρμογή αυτών. Αφαιρούμε μόνο εκείνα τα σημεία τα οποία πιστεύουμε ότι κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι όφελος. Πείτε μου επιγραμματικά τα προβλήματα εδώ που έχετε και τα οποία χρήζουν όμως άμεσης παρέμβασης. Η άμεση παρέμβαση πρέπει να γίνει στις μεγάλες υποδομές της πόλης μας. Δηλαδή, το πρώτο πρόβλημα που έχει η πόλη, το κυκλοφοριακό, πρέπει να λυθεί άμεσα. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, στη δικιά μου τη θητεία που συμπίπτει και με τη θητεία της παρούσης κυβέρνησης, μέσα στο, μέχρι το 2023 να έχουμε λύσεις στον ΟΑΣ, να έχουμε λύσεις στο μετρό, να έχουμε λύσεις στο flyover. Αυτά πρέπει να λυθούν για να έχουμε την πόλη όχι μόνο πιο βιώσιμη, αλλά και με προοπτική ανάπτυξη, χωρίς τις συγκοινωνίες, πιστεύω ότι τίποτα από όλα αυτά που λέμε δεν θα μπορεί να γίνει. Απ' την άλλη, πρέπει να δώσουμε και θα δώσω προσωπικά πολύ μεγάλο βάρος στην καθημερινή ποιότητα ζωής, δηλαδή καλύτερες συνθήκες στις γειτονιές, καλύτερη άσφαλτος, καλύτερα πεζοδρόμια, καλύτερο πράσινο, πολύ καλύτερος φωτισμός. Ένα σημαντικό πράγμα για μένα και τη διοίκηση είναι το θέμα της ασφάλειας, της ευταξίας, καλές χρήσεις παντού. Πρέπει η Θεσσαλονίκη να είναι μια ασφαλής πόλη και από την άλλη πλευρά πρέπει να είναι μια αλληλέγγυα πόλη. Δίνουμε μεγάλο βάρος στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει να είναι μια πόλη στην οποία κανείς να θέλει να ζει, να θέλει να την επισκέπτεται, να νιώθει ασφαλής και να νιώθει ασφαλής και όσον αφορά την προοπτική επένδυσης και ανάπτυξης στην πόλη που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece και εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστώ.